Σήμερα θα ξεκινήσω κάτι καινούριο. Θέλω να φτιάξω το PC, θέλω να οργανώσω τα καλώδια, θέλω να το ξαναμαζέψω λίγο. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω για αρχή, επειδή θέλω να το έχω κι εγώ ως αρχείο, πώς είναι το PC μου πριν. Το PC μου είναι αυτό εδώ. Στηρίζεται μέσα σε ένα Aerocool κουτί. Λοιπόν, το δεκάρι σαν ανεμιστήρας πίσω. Τα κλασικά έχω μία μητρική της Asus για τον AMD A10 5800. Θα το δούμε λίγο πώς είναι εξωτερικά. Αυτό είναι το πίσω μέρος. Αρκετά μεγάλο κουτί. Όπως βλέπετε πάνω υπάρχουν κάποιες φιγούρες. Στο μπροστά μέρος έχουμε εδώ πάνω τα πλήκτρα, έναρξη και reset, δύο θύρες USB, ήχος audio in audio out. Λοιπόν, εδώ μπροστά προς το παρόν έχω βάλει μία θήκη για CD, DVD. Και μπροστά έχουμε τα φίλτρα αέρα γιατί έχει δύο ανεμιστήρες. Από το πλάι, όπως βλέπουμε, έχει θέσεις για δύο ανεμιστήρες. Προς το παρόν έχω βάλει κάτω μόνο γιατί ο επάνω βρίσκει στην υδρόψυξη που θα σας δείξω σε λίγο. Και από εδώ προσπάθησα να κάνω μία μούντα, αν και τελικά δεν έπιασε γιατί βρίσκει πάνω στους σκληρούς δίσκους, αλλά αυτό μάλλον θα αλλάξει σε λίγο. Λοιπόν, όπως βλέπετε στηρίζεται πάνω σε ένα ηχείο το οποίο είναι απενεργοποιημένο εδώ και μερικά χρόνια, οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια καλή βάση ώστε να μπορεί και να αερίζεται και να είναι λίγο ψηλά. Πάμε να σας δείξω μέσα πώς είναι. Και αυτό είναι το εσωτερικό του υπολογιστή. Θα βλέπετε σκοτεινά γιατί και η θέση του υπολογιστή είναι τέτοια και αν και έχω δυνατό φως μπροστά από την κάμερα, δυστυχώς δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά από μακριά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχω μέσα. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε εδώ την H70 που είναι push-pull με δύο ανεμιστήρες. Τη συγκεκριμένη υδρόψυξη την αγαπάω, αν και θα ήθελα πολύ να την αλλάξω γιατί τώρα τελευταία μου κάνει νερά. Όπως βλέπετε είναι της Corsair. Και φτάνει στο τέλος, έχουν εγγύηση 5 χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει γύρω στα 3,5 με 4 από τότε που λειτουργεί η συγκεκριμένη, γιατί την πήρα μεταχειρισμένη από ένα παιδί. Κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό, ελπίζω. Αν και το πρώτο πράγμα είναι πριν να την αλλάξω, είναι να βάλω καινούργια πάστα στον επεξεργαστή, θα σας τα δείξω αύριο λογικά αυτά, γιατί θα το κάνω κομμάτι-κομμάτι. Έχω την Asus R9270X2, την είχα κάνει unboxing αυτή, θυμάστε φαντάζομαι. Τροφοδοτικό έχω το Corsair VS650, αρκετά σταθερό και αξιόπιστο. Δύο σκληρούς, έναν Seagate και έναν Western Digital Blue Caviar. Αρκετά αξιόπιστη, 500 GB το ένας, 1 τέρα ο άλλος. Όπως βλέπω έχει και σκόνη και πρέπει να φύγουν όλα αυτά. Εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, είναι συγκεκριμένες RAM. Αν δεν κάνω λάθος είναι Dominator της Corsair στα 2133 MHz. Το DVD. Εδώ πάνω βλέπουμε και θα προσπαθήσω να εστιάσω όσο γίνεται καλύτερα τον SSD μου, στον οποίο έχω κάνει πατέντα και έχω βάλει από κάτω ένα μυστηράκι. Μέσα, αν μπορέσω και βάλω το κουτί βλέπουμε, έχω εδώ φαίνεται ο ένας, από κάτω υπάρχει άλλος ένας, οι ανεμιστήρες της Noctua που πήρα. Πρόσφατα σας είχα κάνει και το unboxing και είχα πει ότι είμαι απογοητευμένος μετά αφού το χρησιμοποίησα γιατί τους είχα πάρει για την υδρόψυξη, αλλά τελικά ανακάλυψα και εδώ το τι μαθαίνει κανένας και καλό θα είναι να το ξέρετε. Όταν παίρνουμε ανεμιστήρες για υδρόψυξη, καλό θα είναι να ελέγχουμε να έχουν μεγάλη στατική πίεση. Οι συγκεκριμένοι, αν και έχουν πάρα πολύ μεγάλη ροή, η στατική τους πίεση είναι γύρω στο 1,7-1,9. Κάτι το οποίο δεν τους καθιστά ιδανικούς για υδρόψυξη. Παρ' όλα αυτά, μου παρουσιάζουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με τους μαμίσιους της Corsair, από τους οποίους έχω βγάλει ήδη το αυτοκόλλητο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το κουτί μου είναι αρκετά ακατάστατο, αν και έχω προσπαθήσει να κάνω ένα στοιχειώδες cable management, αλλά επειδή βάζω συνήθεια πράγματα και το καθαρίζω συχνά, θα ήθελα απλά να το ξαναφτιάξω με τη σειρά να δω τι γίνεται. Το πλάνο είναι το εξής. Το πλάνο για αρχή θα είναι να δοκιμάσω την υδρόψυξη με καινούργια πάστα για να δω αν ρίξει τη θερμοκρασία.
αν δω ότι δεν πέσει η θερμοκρασία που θέλω, πρώτα απ' όλα σήμερα ανέβασα το τρέι, εδώ πέρα θα φύγουν αυτά όλα, εδώ πάνω θα μπει το ένα το τρέι, ο σκληρός θα μπει από κάτω ή από εδώ από το πλάι που έχει δική θέση για να μπει ο SSD. Το DVD ακόμα δεν ξέρω τι θα το κάνω, μπορεί να το κρατήσω, θα δούμε. Λοιπόν, αν λειτουργήσει η υδρόψυξη με την καινούργια πάστα και μου ρίξει θερμοκρασία αρκετά, τότε θα την κρατήσω και θα πάμε για κανένα χρόνο ακόμα. Αν όχι, με τα πρώτα χρήματα που θα μπορέσω να βγάλω θα πάρω καινούρια υδρόψυξη. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η εναλλακτική μία να πάρουμε μονό ψυγείο, μάλλον την H75 σκέφτομαι ή την H80i. Αρκετά κοντά και αρκετά καλές υδροψύξεις της Corsair, ίσως και να βρω κάτι άλλο. Ιδάλλως, η εναλλακτική νούμερο 2, η οποία μάλλον το κόβω και ως πιο πιθανό, γιατί αύριο θα δω κάποιες δοκιμές, θα δοκιμάσω αν χωράει διπλό ψυγείο, θα είναι η εξής, να φύγει αυτό εδώ το case, το οποίο case όμως για να φύγει πρέπει να το κόψω, να κόψω τα πριτσίνια από εδώ πάνω και να το απελευθερώσω, γιατί δυστυχώς δεν είναι αποσπόμενο εύκολα. Και μέσα, εδώ πέρα που είναι, να θα μετρήσω αν χωράει το υδρόψυξη διπλό ψυγείο, μάλλον θα φύγει και αυτό εδώ το συρτάρι από πάνω και αυτό με πριτσίνια στηρίζεται, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει όλο αυτό το μέρος. Ίσως λέω, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα για το αν θα το κάνω τελικά. Βασική προϋπόθεση είναι πρώτον να χωράει διπλό ψυγείο μέσα στο... μέσα στους δύο ανεμιστήρες, που θα είναι τέλειο πρακτικά αν τα καταφέρω και χωρέσω το διπλό ψυγείο εκεί μέσα. Θα είναι οι δύο σκληροί να ανεβούν εδώ πάνω, ο SSD ή θα πάει από εδώ ή θα βρω τρόπο να τον στερεώσω κάτω ή πίσω στην πλάτη, θα δω πως θα τα καταφέρω, θα δω τι εναλλακτικές έχω. Η εναλλακτική νούμερο 2,1 είναι να φύγουν αυτά όπως είπα, να μπει η υδρόψυξη μέσα. Στο πιο extreme είναι να φύγει και αυτό εδώ το κομμάτι, να ανοίξει εντελώς ο χώρος ώστε να υπάρχει άνεση να βάλω ό,τι θέλω μπροστά για υδρόψυξη. Βέβαια το θέμα είναι ότι λυπάμαι να χαλάσω το κουτί, αλλά αν είναι να πετύχω καλύτερα αποτελέσματα, μια μικρή θυσία δεν είναι τίποτα. Θα δείξει πώς θα πάει. Αυτό ήταν το κουτάκι μου, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Πάνω ξέχασα να σας πω, το είπα και πριν αλλά ποιος το πρόσεξε, έχω την Asus την A85 ML, η οποία έχει τον A10, είναι ενσωματωμένα γραφικά ο επεξεργαστής και κανονικά θα μου έλεγε, σας το είχα πει και στο παρελθόν, ότι η συγκεκριμένη κάρτα αν έβαζα, την έβαζα θα ήταν, θα έκανε bottleneck. Ναι, όντως κάνει λίγο bottleneck, αλλά έχει βελτιωθεί πολύ το gameplay μου. Λοιπόν, και είναι καλή πρόταση. Και η κάρτα γραφικών νομίζω αν πάνε καλά τα πράγματα θα κρατήσει 3 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε θα δούμε, θα πορευτούμε κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το κουτάκι μου στα γρήγορα. Και σιγά σιγά θα σας δείχνω κομμάτι κομμάτι το τι γίνεται. Να είστε καλά, check tech now, ήμουν ο Κώστας.